εις το 31ο κεφάλαιο είδαμε ότι ο Λάβαν κατεδίωξε τον γαμβρόν του τον Ιακώβ διά να τον επιστρέψει πίσω, και αρχίζει βεβαίως ο Λάβαν να λέγει στον Ιακώβ πολλά πράγματα, όπως επί παραδείγματι, γιατί δεν μου το ανήγγειλες ότι θα φύγεις, και εγώ όταν μου το έλεγες εμένα, εγώ θα σε εξαπέστειλα με τεφροσύνης και με τα μουσικών και τυμπάνων και κιθάρας. Φυσικά περιττό να σας πω ότι αυτά θα αποτελούσαν παραμύθια, είναι οπωσδήποτε λόγια ανθρώπου που λέγει κατόπιν εορτής. Κατόπιν εορτής βέβαια ομιλεί περί μουσικής. Και ουκ ηξιώθην καταφυλίσε τα παιδεία μου και τα στιγατέρας μου, δεν αξιώθηκα λέγει να φιλήσω τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, τις κόρες μου. Νυν δε αφρόνος έπραξες. Αυτό πρέπει να σου πω, ο γαμπρέ, έπραξες άφρονα, άμυαλα, ασύνετα. Θα πρέπει όμως να ρωτήσει κανείς, όταν χρησιμοποιούμε την φρόνηση ή την αφροσύνη, πώς την καταλαβαίνουμε? Διότι όταν ένας άνθρωπος ο οποίος αφρόνος κινείται χρησιμοποιεί το επιχείρημα ότι ο άλλος αφρόνος κινείται, πέστε μου τότε τι είναι φρόνησης και πώς κατανοείται η φρόνησης. Γιατί πράγματι όλες αυτές οι έννοιες είναι σπουδαίες, αλλά και ο κοσμικός άνθρωπος χρησιμοποιεί την φρόνηση, αλλά πώς τη χρησιμοποιεί? Ο Κύριος μας είπε ότι η ή του αιώνος τούτου είναι φρονιμότερη των ιών του φωτός, της βασιλείας του Θεού. Σε τι είναι φρονιμότερη? Είναι φρονιμότερη εις το να αξιοποιούν την παρούσα ζωή του, με επενδύσεις, με πλουτισμό, με προβολή, με ανεβάσματα, με δόξα κλπ. Είδατε? Και εκείνοι φρονίμως σκέπτονται. Αλλά η φρόνησή των πώς εννοείται? Γι' αυτό το λόγο ας προσέχουμε πάρα πολύ, αγαπητοί μου, όλες αυτές τις έννοιες. Ωστόσο είναι και μια άλλη θέση. Όταν εδώ αποκαλεί άφρονα το γαμπρό του ο Λάβαν, είναι ένα επιχείρημα που πολλές φορές λέγουν οι μεγαλύτεροι για τους μικροτέρους, όταν οι μικρότεροι δεν μπορούν πλέον να υπομείνουν μία δυναστεία των μεγαλύτερων και προσπαθούν να απαλλαγούν, και αυτήν την απόπειρά τους και την προσπάθειά τους οι μεγαλύτεροι την αποκαλούν αφροσύνη. Όπως αφροσύνη μπορεί να αποκαλέσει το σπίτι ενός ανθρώπου επειδή αυτός ο άνθρωπος επήγε να αφιερωθεί και να γίνει μοναχός, να γίνει κληρικός, και λέγουν ότι αφρόνος έπραξε. Ποιο είναι το κριτήριο που κρίνεις ότι ο άλλος αφρόνος έπραξε? Βέβαια με όλα αυτά που λέμε, όπως καταλαβαίνετε, μπαίνει πολύς υποκειμενισμός. Αν θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε ένα αντικειμενικό κριτήριο, θα λέγαμε ότι αυτό είναι η αιωνιότης. Αλλά επειδή όλοι οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στην αιωνιότητα, γι' αυτό το λόγο δυστυχώς τελικά δεν υπάρχει κριτήριον της φρονήσεως. Αυτό που λέγει ο ένας φρόνιμο, ο άλλος το λέγει αφροσύνη. Αλλά δεν θα κοιτάξω αυτό. Σας λέω μόνο τούτο, ότι για τους πιστούς ανθρώπους το κριτήριον της φρονημάδας, αυτό θα πει φρόνησης, της φρονημάδας το κριτήριον είναι η αιωνιότης. Αν με άλλα λόγια, αυτό που κάνεις αντέχει στην αιωνιότητα ή όχι. Αντέχει, είναι φρόνημον. Δεν αντέχει, δεν είναι φρόνημον. Αυτό είναι όλο. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ωστόσο προχωρεί και λέγει, και νυν ισχύει
η χείρ μου κακοποιήσεσαι. Χα, βεβαίως, μην νομίσεις, εγώ είχα όλη τη δύναμη να σε κακοποιήσω. Και όταν είπε το χέρι μου είναι δυνατό να σε κακοποιήσει, θα έπρεπε να δείξει και το χέρι του, όπως και εμείς δείχναμε το χέρι μας, που το δείχναμε στο σχήμα ότι θα έπεφτε ξύλο γενναίο, δηλαδή θα μπορούσα να σε δείρω. Αυτό ήταν τώρα και το σπουδαίο. Είδατε παρακαλώ το αποκορύφωμα του Σόγαμπρου ήταν να φάει και ξύλο. Άλλο τώρα ότι κάποτε μπορεί να το φάει το ξύλο ο πεθερός. Να αντιστραφούν οι όροι. Πάντως, ή ο γαμπρός φάει το ξύλο από τον πεθερό, ή ο πεθερός φάει ξύλο από τον γαμπρό, το πράγμα είναι φοβερό. Γιατί έσπασαν οι σχέσεις. Αυτό είναι όλο. Σήμερα άκουσα μια ιστορία από κάποιον άνθρωπο που δεν ήταν παρά η ιστορία του Ιακώβ και του Λάβαν. Δεν του είπα τίποτα παρά μόνο την άκουσα. Και λέγω, πόσο είναι αυτή αληθινή ιστορία μέσα στην καθημερινή πραγματικότητα. Μα πανομοιότυπη η ιδία ιστορία του Ιακώβ και του Λάβαν. Αλλά ο Θεός του πατρός σου εχθές είπε προς μελέγον, φύλαξε σε αυτόν μήποτε λαλήσεις με τα Ιακώβ πονηρά. Αλλά τι να σου κάνω, ο Θεός του πατέρα σου, όχι ο Θεός μας, διότι ο Λάβαν δεν αποκλεί βέβαια το Θεό του Ναχόρ ή το Θεό του Αβραάμ καλύτερα. Όχι του Ναχόρ, καλύτερα του Αβραάμ. Γιατί του Ναχόρ κάνει εδώ χρήση, αλλά ο Ναχόρ όμως, ο πατέρας του Αβραάμ, δεν εγνώριζε τον αληθινό Θεό. Αντιθέτως, ο Λάβαν έχει τους θεούς του Ναχόρ. Ο Λάβαν όμως είναι ένας μεσοβέσκος άνθρωπος. Δεν αποκλείει τον Θεό του Αβραάμ, αλλά έχει όμως και τους θεούς τους δικούς του. Εδώ λέγει ο Θεός του πατέρα σου ήρθε εχθές και μου είπε, πρόσεξε, μη πεις καμία πονηρή κουβέντα εις τον Ιακώβ. Εδώ αγαπητοί είναι η επέμβαση του Θεού. Ερωτά ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν θα μπορούσε ο Θεός να επέμβει πριν ξεκινήσει ο Λάβαν από τον τόπο του και να τον εμποδίσει εκεί? Ναι, αλλά πώς θα ήξερε όμως ο Ιακώβ και οι γυναίκες του ότι ο Θεός τους προστατεύει και αφήνει τα πράγματα ο Θεός να φτάνουν ο κόμπος στο χτένι, όπως λένε, ακριβώς για να φαίνεται η θαυμαστή επέμβαση του Θεού. Και επιτέλους λέγει ο Λάβαν, ήθελες να φύγεις, εντάξει, να γυρίσεις πίσω στον πατέρα σου, δεν έχω αντίρρηση, αλλά γιατί μου έκλεψες τους θεούς μου? Άλλο επιχείρημα του Λάβαν. Και τώρα εδώ ο Ιακώβ έρχεται, αγαπητοί, να απολογηθεί. Απολογείται και εις τα δύο. Ως προς το πρώτο, το γιατί εδραπέτευσε, λέει ότι εφοβήθηκε. Φοβήθηκα. Τι εφοβήθηκε ο Ιακώβ? Μήποτε, λέγει στον πεθρό του, αφέλεις τα στιγατέρα σου απ' εμού και πάντα τα εμά. Μήπως μου αφαιρέσεις τις κόρες σου, τις γυναίκες μου και όλα τα δικά σου πράγματα. Βλέπετε παρακαλώ εδώ κάτι φοβερό? Θα μπορούσε πραγματικά να εμποδίσει ο Λάβαν τις δύο του κόρες να μην ακολουθήσουν τον Ιακώβ? Είναι ένα φαινόμενο που δυστυχώς το παρατηρούμε και στη ζωή μας. Πολλές φορές η μητέρα ή ο πατέρας του κοριτσιού να φτάνει να κρατούν το παιδί τους, την κόρη τους, να μην ακολουθήσει τον σύζυγον εκεί που εκείνος ήθελε να πάει. Αν ξέρατε τι αμαρτία είναι αυτό, αν ξέρατε, εκείνο που λέγει ο Θεός, λέγει ο Χριστός και τον ανεώνει ο Χριστός, λέγει ούς ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέτο, και αυτό το άνθρωπος έστω αν είναι η μάνα και ο πατέρας, και πολλές φορές επεμβαίνουν αυτοί οι γονείς να χωρίσουν το παιδί τους.
είναι ένα τραγικό δυστύχημα. Μήποτε πέσατε, αγαπητοί μου, σε αυτό το λάθος. Μήποτε συνεργήσετε το να μην ακολουθήσει η γυναίκα τον άνδρα. Γιατί πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Λέει, άστον, αυτός θα πάει όπου θέλει. Εσύ θα μείνεις εδώ, αφού εκείνος θέλει να φύγει. Και δεν συμβουλεύουν το παιδί τους να ακολουθήσει τον σύζυγο. Τι τα θέλετε, είναι θέμα όλα τα πράγματα που έχουμε στην καθημερινή μας ζωή, θέμα δογματικής τοποθετήσεως. Λέγει ο Φλωρόφσκι, ένας μεγάλος θεολόγος Ρώσος, πέθανε πέρσι και ιερεύσε αυτός. Λέει σε ένα του βιβλίο το εξής: κηρύσσεται στην εποχή μας όσο μπορείτε τα δόγματα. Σήμερα υπάρχει αποπροσανατολισμός του λαού του Θεού, επειδή δεν γίνεται κήρυγμα των δογμάτων. Τα θεωρούμε ότι έχουν μουσιακών χαρακτήρα τα δόγματα, ότι είναι δύσπευτα. Οι ιεροκήρυκές μας, οι ιερείς μας δεν μιλούν για αυτά, γιατί θεωρούν ότι αυτά γεννούν τις αιρέσεις, ενώ αντιθέτως η γνώση των δογμάτων προφυλάσσει από τις αιρέσεις. Αλλά το σπουδαίο είναι το εξής, ότι τα δόγματα είναι η θεωρητική δείκτε της πρακτικής ζωής. Όταν ξέρω τι σημαίνει διαζύγιο, που είναι δογματικό θέμα αυτό, είναι δογματικό, το ξαναλέγω, διότι η ένωση ανδρός και γυναικός είναι εις τύπων Εκκλησίας Χριστού, όταν το ξέρω αυτό, ποτέ δεν θα επιχειρήσω ένα διαζύγιο. Όταν ξέρω τι σημαίνει ανθρωπίνη ύπαρξη, σώμα και ψυχή, ότι είναι ναός του Θεού, δεν θα αποπειραθώ ποτέ την πορνεία και ούτω καθεξής. Πιστέψτε με, ίσως για πρώτη φορά σας κάνω τη διατύπωση αυτή, ότι αν έχουμε κακότεχνων βίων, είναι διότι μας λείπει αυτός ο δογματικός προσανατολισμός. Είμαι θα προσανατόλιστη. Δεν γνωρίζουν. Γι' αυτό το λόγο, αν έχετε προσέξει, το λέγω με φόβο Θεού φυσικά αυτό, ότι προσπαθώ όλα μου τα χρόνια να κάνω δογματικών προσανατολισμών. Θα το έχετε ήδη προσέξει στις ομιλίες μου. Πάντοτε, ουδέποτε χωρίζω το δογματικό στοιχείο από το ηθικό και το πρακτικό. Πάντα πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Πάντοτε. Είναι τόσο σπουδαίο. Εξάλλου, μας το διδάσκει αυτή η Γραφή. Ο τρόπος με τον οποίο η Γραφή προσφέρεται συμπλέκει αυτά τα δύο. Είναι αδιαχώριστα. Και επειδή χρησιμοποιούμε τη Γραφή όπως μας προσφέρεται, συνεπώς και το πρακτικό και το δογματικό στοιχείο προσφέρονται ταυτοχρόνως. Και το ένα προστατεύει το άλλο και το ένα δείχνει το δρόμο στο άλλο. Έτσι λέγει ο Ιακώβ: επειδή φοβήθηκα μήπως μου αφαιρέσεις τις γυναίκες μου, τις κόρες σου, γι' αυτό το λόγο εδραπέτευσα. Δικαιολογημένα, διότι 20 χρόνια είχε ψυχολογήσει τον άνθρωπο αυτόν ή το ικανός ο Λάβαν για όλα αυτά. Το δεύτερο, ως προς το δεύτερο, λέγει ο Ιακώβ: εγώ δεν σου κλάψα τίποτε. Δεν έχεις παρά να κάνεις έρευνα εις το στρατόπεδό μου. Εκείνος που θα έχει κλέψει κάτι θα πεθάνει μπροστά μας. Εδώ τι θα έλεγε τώρα ο Ιακώβ, ο Λάβαν? Από μία ευγένεια, όταν κατηγορούμε τον άλλον ότι έχει κλέψει, καλά, τώρα έρευνα θα κάνω. Έρευνα θα κάνω. Αγαπητοί μου, ο Λάβαν έκανε έρευνα, και μάλιστα εξονυχιστική έρευνα. Μπαίνει μέσα στη σκηνή της Λίας, ψάχνει εκεί, δεν βρήκε τίποτα. Μπαίνει μέσα στη σκηνή των δύο παλακών, των δύο θυγατέρων του, συγγνώμη, των δύο παιδισκών των δύο θυγατέρων του, δεν βρήκε τίποτα.
και ετοιμάζεται να πάει εις την σκηνή της, Ραχήλ. Αυτή είχε κλέψει τα γαλματάκια. Σας το είχα πει. Ο Ιακώβ το αγνοεί αυτό, διότι τα έκλεψε αυτή χωρίς να πει σε κανέναν απολύτως τίποτε. Μόνη αυτή εγνώρισε την κλοπή. Όταν αντελήφθη ότι ο πατέρας της κάνει έρευνα, ποια είναι τα γαλματάκια αυτά, τα οποία ήταν μικρά στο μέγεθος, και τα έκρυψε μέσα εις το σαμάρι της καμήλας. Το σαμάρι όχι απάνω στην καμήλα, το σαμάρι ήταν κάτω στο έδαφος, μέσα στη σκηνή της, και πιάνει και κρύβει μέσα στο σαμάρι, στα άχυρα του σαμαριού, έκρυψε τα γαλματάκια και κάθισε πάνω εις το σαμάρι. Κάνει έρευνα σε όλη την σκηνή ο πατέρας εις ο Λάβαν, και πάει να κάνει και έρευνα εις το σαμάρι που καθόνταν η κόρη του. «Με συγχωρείς πατέρα μου», κύριε μάλιστα, να αποκαλεί κύριον, «με συγχωρείς πατέρα μου», λέγει, «ξέρεις, βρίσκομαι σε κατάσταση αδιαθεσίας, δηλαδή υπάρχει η έμεινος ροή. Γι' αυτό θα σε παρακαλέσω πολύ, μη με παρεξηγήσεις που δεν θα μπορέσω να σηκωθώ από το σαμάρι». Σημειώσατε ότι ήδη στους Βαβυλωνίους η γυναίκα ευρισκομένη ένα διαθεσία εθεωρείται ακάθαρτος. Αυτό αργότερα θα γίνει νόμος του Μωυσέως. Τώρα όμως το έχουν σαν συνήθεια οι Βαβυλώνοι, και συνεπώς εκείνος που θα ίγγιζε μια γυναίκα με αυτήν την έννοια θα θεωρείται και αυτός ακάθαρτος. Απέφευγα λοιπόν να εγγύσουν μια γυναίκα στην κατάσταση που έβρισκεται. Έτσι λοιπόν ο πατέρας της εσεβάστη αυτό που η κόρη του είπε, και δεν έκανε έρευνα εις το σαμάρι εις το οποίο είναι κάθητο, μέσα εις το οποίο είχε κρυμμένα τα γαλματάκια αυτή, και εγλίτες. Όταν είδε ο Ιακώβ ότι βεβαίως δεν βρήκε τίποτε από ό,τι ζητούσε ο Λάβαν, τότε οργίστη Ιακώβ και μαχέσατο το Λάβαν. Τσακώθηκε. «Αποκριθείς δε Ιακώβ», είπε το Λάβαν, «τι το αδίκημά μου και τι το αμαρτημά μου ότι κατεδίωξα σου πίσω μη? Για πες μου τώρα, τι είναι εκείνο το οποίο σου φάνηκε τόσο βαρύ ώστε να τρέξεις από πίσω μου και να με καταδιώξεις? Τι βρήκες από εκείνα που εγύρευες στα υπάρχοντά μου? Σου λείπει τίποτα? Δεν ξέρω τι σου λείπει. Βρήκες εδώ τίποτα κλεψιμέικο, κλοπημαίον? Δεν βρήκες τίποτα». Και αρχίζει μίαν απολογία. Απολογία επιθετική όμως. Δηλαδή μια απολογία που είχε το επιθετικό στοιχείο. 20 χρόνια σου δουλεύω. 14 χρόνια για να πάρω τις κόρες σου, αφού με εξυπάτησες. Και 6 χρόνια σου δουλεύω, 20 σύνολο χρόνια. Φρόντιζα τα τίμνια σου να μην μένουν χωρίς να αποδίδουν. Δηλαδή ούκοι τεκνώθησαν να γενοβολούν τα τίμνια σου. Δεν πήρα να φάγω τίποτε από τα ζωντανά σου. Δεν έπεσε κανένα θηριάλωτο που να το φάει ο λύκος ή ελεπού, αλλά επρόσεχα τα ζώα σου. Κι αν κανένα εχάνετο, εκλέπτετο από τα κλέματα, απετίνιον παρεμαυτού κλέματα ημέρας και κλέματα νυχτός. Εάν λέγει έγινε το μία κλοπή, επλήρωνα εγώ εκείνο το οποίο εσύ έχανες. Και προσέξτε ένα ωραίο χωρίον τι έννοια έχει. Εγενόμην της ημέρας συγκεόμενος το καύμα και το παγετό της νυχτός, και αφίστατο ο ύπνος μου από τον οφθαλμόν μου. Λέγει ότι την ημέρα υπέφερα από τον καύσωνα του ηλίου και το βράδυ από το κρύο της νυχτός, για να μπορέσω να σου αποδώσω και για να πάρω τις δυο σου θυγατέρες. Εδούλευσάσι 14 έτη αντί των δύο θυγατέρων σου και 6 έτη εν της προβάτης σου. Αυτό το σημείο
θα το πάρει, αγαπητοί μου, ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, ο οποίος είναι ο ποιητής του Μεγάλου Κανόνος, τον οποίον Μεγάλον Κανόνα ψάλλομαι από την Καθαρή Δευτέρα μαζί με το Μεγάλο Απόδειπνο, και μετά τμήματα και μετά όλων μαζί όταν θα τελειώσει. Αυτός ο υπέροχος κανόν, ο οποίος αποτελείται από 350 κάπου εκεί τροπάρια, γι' αυτό και λέγεται Μεγάλος Κανόν. Σε ένα τροπάριό του λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, τώρα με την ευκαιρία της Σαρακοστής, γιατί είναι κατανυκτικός αυτός ο κανόν, και σας είπα λέγεται τώρα τη Μεγάλη Σαρακοστή, και αν θυμάμαι καλά αυτό που θα σας πω τώρα λέγεται την πρώτη εβδομάδα της Σαρακοστής, είναι δηλαδή από τα πρώτα τροπάρια. Λέγει ότι ο Ιακώβ είχε πάρει δύο γυναίκες, τη Λία και τη Ραχήλ, και για να τις πάρει και τις δυο υπέμεινε τον καύσωνα της ημέρας και τον παγετό της νύχτας για να πάρει αυτές οι δύο γυναίκες. Η μία ήταν πολύτοκος, η άλλη δεν είχε παιδιά. Η Λία ήταν η πολύτοκος, η Ραχήλ δεν είχε παιδιά. Για μένα είναι, λέει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, είναι η πράξης και η θεωρία. Και η πράξης ως πολύτοκος είναι η Λία, και η θεωρία ως μη γενώσα αλλά ανεβάζωσα τον άνθρωπο προς τα πάνω είναι η Ραχήλ. Και για να πετύχεις, ό ψυχή μου, λέει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, να επιτύχεις την πράξη και την θεωρία, πρέπει και εσύ να ζεσταθείς την ημέρα και να καείς από τον καύσωνα του αγώνος και τον παγετό της νύχτας. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα εγώ σας το είπα έτσι περιφραστικά, θα το δείτε μέσα εις τον κανόνα του Αγίου Ανδρέου και θα το χαρείτε. Όλο αυτό που σας είπα είναι ένα μικρό τροπάριο που αποτελείται από 3,5 γραμμούλες. Όλο αυτό. Και πράγματι, αγαπητοί, ο χριστιανός πρέπει να δουλέψει σε όλη του τη ζωή να πετύχει αυτά τα δύο, την πράξη και την θεωρία. Εξάλλου η πράξη επίβασης θεωρίας, όπως λέγουν όλοι οι πατέρες. Το να φτάσει στη θεωρία πρέπει να χρησιμοποιήσεις την κλίμακα της πράξεως. Και ποια είναι η θεωρία? Είναι η θεωρία του προσώπου του Θεού. Και ποια είναι η πράξη? Είναι η πρακτική ζωή, είναι η τήρηση των εντολών. Για να φτάσεις να είδεις πρόσωπο Θεού πρέπει να τηρήσεις τις εντολές. Ο Λάβαν είναι ο θρασής, ο οποίος όμως ξέρει να χειρίζεται τα πράγματα πολύ καλά, και όταν βλέπει ότι υπάρχει αδιέξοδον να κάνει την ανάγκη φιλοτιμία και λέγει, καλά παιδάκι μου, βλέπετε, όταν άρχισε να φωνάζει ο Ιακώ, τότε ο Λάβαν μαζεύτηκε, ενώ πως πρωτοεμφανίστηκε? Κοιτάξτε, λέει, το χέρι μου, να σου δώσω ξύλο γερό, τι να σου κάνω, με εμπόδισε ο Θεός σου. Και τώρα τι λέγει ο Λάβαν? Ακούστε, πτώση της ορμής του. Γιατί? Γιατί ο Ιακώβ ύψωσε φωνή. Αγαπητοί μου, επιτρέψατε μου να σας πω, χωρίς όμως να το παρεξηγήσετε αυτό, ούτε εμένα να με παρεξηγήσετε, ούτε αυτό που θα σας πω. Κάποτε η κατάσταση δεν σώζεται παρά μόνο με μια δυνατή φωνή. Υπάρχουν περιπτώσεις που αν δεν φωνάξουμε δεν κάνουμε τίποτα. Και μην νομίσετε ότι ένα φώναγμα, μια ύψωση της φωνής, ότι αυτό λιμένεται την αρετή ή την πραότητα ή την ανεξικακία. Όχι, 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 έτερον εκάτερον.
όταν κανείς βάλει μια φωνή, είναι κάποτε αναγκαίον για να βάλει μια τάξη. Η φωνή αυτή ή στο σπίτι του θα είναι, στα παιδιά του ή στη γυναίκα του, ή θα είναι στο σχολείο με τους μαθητάς του, ή θα είναι στο στρατόπεδο με τους στρατιώτες του, ή στο εργοστάσιο με τους υπαλλήλους του, δεν ξέρω. Κάποτε όμως μια φωνή είναι αναγκαία και δεν σώζεται η κατάσταση αν δεν φωνάξεις. Εφώναξε λοιπόν ο Ιακώβ τώρα, εφώναξε, ήρθε η σειρά του, ίσως ύστερα από 20 χρόνια, ίσως για πρώτη φορά. Έπρεπε να φωνάξει, έπρεπε να φωνάξει, και φώναξε. Προσέξτε μόνο, μην το παρεξηγήσετε αυτό, και μία ακόμη γίνει κατάχρηση του πράγματος, γιατί είναι σοβαρό. Προσοχή, πολύ προσοχή. Και λέγει τώρα ο Λάβαν, έπεσε αμέσως ο Λάβαν, θυγατέρες, θυγατέρες μου, και η μου, και τα κτίνη, κτίνη μου, και πάντα όσα σύ οράς εμαέστη, και των θυγατέρων μου τι ποιήσω ταύτες σήμερον ή της τέκνης αυτών εις έτεκον. Μπα, παιδάκι μου, όλα αυτά είναι δικά μου, τώρα τα βάλω με τα δικά μου τα πράγματα και με τα δικά μου τα πρόσωπα. Αυτό θέλει να πει. Από την άποψη αυτή είναι αληθές. Με τα δικά μου πράγματα θα βάλω, δηλαδή θα εκδικηθώ τα πράγματά μου, τα πρόσωπά μου, τους δικούς μου ανθρώπους. Είδατε στροφή που κάνει τώρα Λάβαν. Αλλά είπε και κάτι που, να του λέει κανείς, έλα εδώ. Τι είπε? Οι θυγατέρες, οι θυγατέρες, θυγατέρες μου, οι μου, και τα κτίνη, κτίνη μου. Άωστε λοιπόν, όταν δούλευε ο Ιακώ, τώρα αυτά που πήρε δεν είναι κτίνη δικά του, είναι δικά σου? Επειδή τα πήρα από σένα. Αλλά πώς τα πήρα από σένα? Δουλεύοντας. Είναι αυτό το φοβερό. Όσο θέλεις αγαπητή, δούλεψε, όσο θέλεις δούλεψε στο συγγενή σου, όσο θέλεις δούλεψε. Πάντα θα λέει ο συγγενής ότι αυτά που έχεις εσύ είναι δικά του. Αυτό ξένος δεν θα το πει ποτέ, θα το πει ο συγγενής. Σωστή, σοφή και διακριτική η παροιμία: με συγγενή σου φάει και πιες, και αλιβερίς μην έχεις. Αυτό είναι όλο. Πιστεύω το καταλάβατε. Ξανακάθουμε. Μηνούν δεύρο διαθόμεθα διαθήκη. Έλα παιδάκι μου, να κάνουμε μια συμφωνία. Είδατε πως τώρα όλα αυτά τα γλυκά τα λόγια, γιατί ψώθηκε η φωνή. Έλα παιδάκι μου, θα κάνουμε συμφωνία. Και πρόσεξε, μάρτυς μας θα είναι ο Θεός, γιατί κανείς δεν μας βλέπει. Θα βάλαμε μια στήλη από πέτρες, και αυτό θα είναι το σημάδι. Ούτε εγώ θα έρθω προς εσένα με επιθετικούς σκοπούς, ούτε εσύ προς εμένα. Συμφωνείς? Συμφωνώ, λέγει ο Ιακώβ. Γιατί φυσικά ο Ιακώβ δεν είχε καμίαν πρόθεση ποτέ να ξαναπάει στην γη Χαράν, και τι να κάνει, τι να κάνει. Η ανάγκη τον έφερε μέχρι εκεί. Μήπως ο πατέρας του δεν ήταν πλούσιος? Αλλά αυτή η συμφωνία, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν ήταν υπέρ του Ιακώβ, αδιάφορη για τον Ιακώβ. Αλλά η συμφωνία ετίθετο από τον Λάβαν και απέβλεπε πάλι στο δικό του συμφέρον. Γιατί, ξέρετε, αυτό δεν μας το λέγει η Γραφή, δεν μας το λέγει, αλλά μας λέγει μόνο η αρχαιολογία, ένα σημείο εδώ, και από εκεί μπορούμε να κρίνουμε το γιατί το λέγει η Γραφή αυτό. Και γιατί η Ραχή έκλεψε τα αγαλματάκια. Ακούστε, αυτή η θεή, η εφέστη, δηλαδή αυτές οι θεότητες, τα αγαλματάκια, ήταν η θεή ενός σπιτιού, όπως έχουμε εμείς τον προστάτη μας Άγιο. Εκείνος που κατήχε τους εφεστίους θεούς, εκείνος κατήχε και τα δικαιώματα μιας περιουσίας, της οικίας περιουσίας. Με άλλα λόγια,
τα παιδιά του Λάβαν, κατέχοντας τα αγαλματάκια αυτά του σπιτιού των, του πατέρα των, θα μπορούσαν ανα πάσα στιγμή να διεκδικούν κληρονομικά δικαιώματα. Αυτό μας απεκάλυψαν, μας απεκάλυψε η αρχαιολογική σκαπάνη. Συνεπώς η Ραχήλ φαίνεται ότι εσκέφτηκε, όπως συνήθως σκέπτονται τα παιδιά όταν φεύγουν από το σπίτι, για να αποβλέπει σε κληρονομικά δικαιώματα. Επήρε λοιπόν τα αγαλματάκια για να προβάλλει κληρονομικά δικαιώματα. Για να έρθει κάποτε να πει ότι εγώ ομοίως κληρονομώ τον πατέρα μου. Αλλά ο Λάβαν, ο τσιγκούνης Λάβαν, να δώσει στο γαμπρό περιουσία, να πάρει κληρονομιά ο γαμπρός, που ακούστηκε αυτό? Αυτό το φοβερό που νομίζει ο πεθερός πολλές φορές, ότι ο γαμπρός δεν είναι παιδί του και ότι η περιουσία πρέπει να μοιραστεί στα αγόρια του, όχι στις κόρες. Σαν οι κόρες να μην είναι παιδιά του, ούτε οι γαμπροί να είναι παιδιά του. Είναι μια φοβερή. Δεν τα βρήκε. Και όπως αντιλαμβάνεστε, τώρα μη βρίσκοντας τα αγαλματάκια, δεν μπορεί να ξέρει περί της τύχης των αγαλματιδίων αυτών, συνάπτει συμφωνία. Τι να κάνει? Και αμέσως λέει: κοίταξε, μάρτυρά μας ο Θεός. Όπως θα λέγαμε, χάσαμε ένα έγγραφο. Γιατί τι ήταν αυτά τα αγαλματάκια? Ήταν ένα είδος εγγράφου τροφοντινά, ένα τεκμήριον κληρονομικών δικαιωμάτων. Χάσαμε το έγγραφο. Τώρα τι κάναμε? Παίρνουμε μάρτυρες και τους ορκίζουμε για να στερεώσουμε εκείνο που θέλουμε. Και τι λέγει? Ορκίζει τον Ιακώβ στον Θεό, τον πατέρων του, ότι δεν θα διαβεί ποτέ αυτό το όριο να κινηθεί προς τον Λάβαν. Γιατί? Τι θα έκανε να κινηθεί προς τον Λάβαν ο Ιακώβ? Τι θα έκανε? Για να μην ζητήσει περιουσία. Ακούσατε, παρακαλώ. Πόσο ανθρώπινα, πόσο ανθρώπινα. Και αυτά πόσο μας διδάσκουν. Αγαπητοί μου, οι πιο πολλοί είσαστε πατέρες ή υποψήφιοι πατέρες. Προσέξτε στα παιδιά σας, πολύ προσοχή στο θέμα της μοιρασιάς της περιουσίας. Πάρα πολύ προσοχή. Για να μην σας πω ότι δεν πρέπει, σας το έχω πει πολλές φορές αυτό, μην τσακίζεστε, δεν πρέπει να αφήσετε πολλά πράγματα στα παιδιά σας. Ακούσατε το, θα σας βλασφημούν. Όσο πιο πολλά τους αφήσετε, τόσες πιο πολλές βλαστήμιες θα εισπράξετε. Σας λέγω αλήθεια. Αλλά και αν δεν αφήσετε και τίποτα, πάλι θα εισπράξετε. Αφήσετε τόσο που να κινήσουν τη ζωή τους τα παιδιά σας. Και προσέφεραν εκεί θυσία, αλλά ο Λάβαν ζητάει και κάτι ακόμη από τον Ιακώβ. Βέβαια, όταν ξέρετε, κάποτε κινούμεθα πονηρά, διότι αυτή η συμφωνία το πονηρά, έτσι που θα λέγε κανένας ότι πήγαινε τώρα εδώ να εξασφαλιστεί ο Λάβαν. Πάντοτε σε μια πονηρή συμφωνία βάζουμε και μερικά πράγματα αγαθά, έτσι, για ζαρδινιέρα, για να μην γίνει φανερή η πονηριά μας. Πρόσεξε, του λέγει, μη ταπεινώσεις τις θυγατέρες μου, μη παντρευτείς άλλες γυναίκες και οι κόρες μου μετά δεν αισθάνονται καλά. Πρόσεξε το. Μη μάθω ποτέ ότι κακομεταχειρίστηκες τις κόρες μου. Δεν ξέρω τώρα ποιος θα μπορούσε να έχει κακομεταχειριστεί περισσότερο, ο Ιακώβ της γυναίκας του ή ο Λάβαν τις κόρες του. Και η δεύτερη συμφωνία, ότι δεν θα διαβείς ποτέ αυτό το σημείο το οποίο έχουμε ορίσει. Και τότε φάγαν και ήπιαν, προσέφεραν και θυσία και κοιμήθηκαν, και το πρωί σηκώθηκε ο Λάβαν και κατεφύλισε τους ιούς και τα στιγατέρας αυτού και ευλόγησεν αυτούς, και αποστραφείς Λάβαν απήλθεν εις τον τόπον αυτού. Τους εφύλισε όλους
κατευθύνησε. Είδατε, πολύ θα λέγαμε συγκινητική αυτή η αποχώρηση. Πώς πήγε ο Λάβαν, πώς φεύγει. Είναι πολύ σπουδαίο κάποτε να τα πράγματα να μοιάζουν ότι είναι θυελώδη και να καταλήξουν μετά πολύ πολύ ήρεμα. Αυτή τη στιγμή θυμήθηκα, δεν ξέρω αν έχει πολύ σχέση με αυτά τα οποία λέμε, αλλά απλώς ότι κάποτε όταν οι άλλοι έχουν με άγριες διαθέσεις, πώς μπορούμε να προσέχουμε ώστε τα πράγματα να μην τελειώσουν άγρια. Δεν έχει πολύ σχέση με αυτό, αλλά τώρα το θυμήθηκα και θα σας το διηγηθώ. Όταν τελείωσα το γυμνάσιο, ο ιεροκήρυξης της περιοχής μας με παρεκάλεσε να πάρω μία ανακοίνωση, ένα χαρτί που έλεγε για την εξομολόγηση των παιδιών, πότε θα έγινε το, να πάω να την αναρτήσω στις ανακοινώσεις του γυμνασίου. Μπαίνω μέσα. Καλημέρα σας κύριε γυμνασιάρχα. Τον είχα και εγώ γυμνασιάρχη αυτόν. Δεν με γνώρισε αμέσως. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ κύριε γυμνασιάρχα, αν είχατε την καλοσύνη να μας επιτρέψετε να αναρτήσουμε αυτή την ανακοίνωση εκεί στην πινακίδα των ανακοινώσεων. Είναι για την εξομολόγηση των παιδιών. Και αρχίζει κάτι φωνές. Εσείς λέει, και οι πρόσκοποι και η δείξη και η μπήξη μας έχετε πήξει εδώ πέρα με ανακοινώσεις, με τούτα, με εκείνα. Άρχισε να φωνάζει. Δεν φαντάζεστε πόσο να φωνάζει. Εγώ τα χρειάστηκα. Έμεινα με το χαρτί στα χέρια και δεν ήξερα τι να κάνω. Τον άφησα, είπε, ξεθύμανε. Και μετά του λέγω, κύριε γυμνασιάρχα, πώς πάει η υγεία σας? Γιατί ξέρετε, ήμουνα μαθητής σας. Α, πότε ήσουνα μαθητής μου? Ήμουνα τότε μαθητής σας και θυμάμαι από τότε ότι υποφέρατε από ρευματισμούς. Πώς πάει η υγεία σας? Αχ, παιδάκι μου, τι να σου πω, άλλοτε έτσι, άλλοτε έτσι. Τι είναι αυτό το χαρτί που κρατάς στα χέρια σου? Κύριε γυμνασιάρχα, είναι μια ανακοίνωση για τις ανακοινώσεις. Δώσε μου την να πάω να την βάλω. Όχι, όχι, μην κάνετε κόπο, κύριε γυμνασιάρχα. Δώσε μου την να πάω να την καρφώσω εγώ. Ευχαριστώ. Και Ιακώβ απήλθεν εις την οδόν αυτού εαυτού και αναβλέψας είδε παρεμβολήν Θεού παρεμβευλικίεν και συνείδησαν αυτό οι άγγελοι του Θεού. Ήδη ερχόμεθα στο 32ο κεφάλαιο και εδώ ο Ιακώβ, αφού εγλίτωσε από τον Λάβαν ύστερα από αυτή την περιπέτεια, έχει τώρα να σκεφτεί ένα άλλο πρόβλημα. Αυτό το δεύτερο πρόβλημα δεν του μείνα καιρό να το σκεφτεί, γιατί είχε το άλλο, του Λάβαν το πρόβλημα. Ποιο ήταν το δεύτερο πρόβλημα? Ο Ισάφ. Στην επιστροφή του τώρα, πώς θα αντιμετωπίσει τον αδελφόν του τον Ισάφ, αυτόν τον οποίον εξυπάτησε. Άραγε ο αδελφός του μνησικακεί ακόμη? Άραγε έχει φωνικές ακόμη διαθέσεις? Ποιος ξέρει? Πώς μπορούσε αυτό να το μάθει? Δεν υπήρχε τρόπος. Και οι αποστάσεις πάρα πολύ μακρινές, και οι άνθρωποι δεν ήσαν περαδόθε να μπορεί να στείλει ανθρώπους να ερωτήσει ή να δουν τις διαθέσεις του Ισάφ. Δεν ξέρει τίποτα ο Ιακώβ. Πού να το ξέρει? Κυριαρχείται από αγωνία. Μια αγωνία πολύ μεγαλύτερα από τον Λάβαν. Διότι εάν στον Λάβαν ήταν περίπου δούλος, εδώ όμως στον Ισάφ κινδυνεύει η ζωή του. Και όχι μόνο η δική του η ζωή, αλλά και της οικογενείας του η ζωή. Διότι ο Ισάφ τότε είχε πει, δεν θα πεθάνει ο πατέρας μου, θα τον σκοτώσω τον Ισάφ. Τι φοβερό πράγμα. Τον Ιακώβ. Θα τον σκοτώσω τον Ιακώβ. Τι φοβερό πράγμα. Μέσα λοιπόν στην αγωνία του αυτή, δεν ξέρει τι να κάνει, πρέπει όμως να γυρίσει πίσω. Έρχεται ο Θεός. Πώς ο Θεός έρχεται, αγαπητοί μου, να μας παρηγορήσει, να μας παρακαλέσει, δηλαδή να δημιουργήσει παράκληση και να μας ενισχύσει στους φόβους μας και τις αγωνίες μας? Ενώ χωρίζει από τον Λάβαν, αναβλέψας είδε παρεμβολήν Θεού. Είδε, αναβλέψας λέγει, κοίταξε,
και είδε στρατόπεδον Θεού. Δηλαδή ένα στρατόπεδον από αγγέλους του Θεού. Εδώ θα κάνω μια μικρή διακοπή. Στο κεφάλαιο αυτό έχουμε δύο εμφανίσεις του Θεού. Υπάρχει η υπόνοια ότι πρόκειται περί μιας εμφανίσεως, την οποία όμως ο ιερός συγγραφεύς διακόπτει στην αφήγησή του δια να παρεμβάλλει μερικά τρέχοντα θέματα, όπως η προετοιμασία αντιμετωπίσεως του αδελφού. Και φαίνεται λοιπόν ότι πρόκειται περί μιας οράσεως. Όμως σε δύο χρονικά σημεία περιγραφής, αλλά είναι μία η όραση. Και αν αυτή η όραση είναι εσωτερική ή εξωτερική, δηλαδή αν ήταν κάτι που το είδε όνειρο ή ήταν κάτι που το είδε αισθητά, δεν μας το διευκρινίζει αυτό η Αγία Γραφή. Μόνο για το σημείο αυτό, τουλάχιστον δια το ίμιση του οράματος, έρχομαι να σας θυμίσω κάτι. Στην εποχή του προφήτου Ελισαίου, οι Σύριοι είχαν ληστρικές συμμορίες και επετίθεντο εναντίον του βασιλείου του Ισραήλ. Έστειναν ενέδρες, παγίδες, για να επιφέρουν ζημιές, να ελαϊλατούν κλπ. Αλλά ο προφήτης Ελισαίος μπορούσε να γνωρίζει τις παγίδες αυτές, τις ενέδρες των Σύρων, και ειδοποιούσε τον βασιλέα, και εκείνος πήγαινε και τις χαλούσε. Δηλαδή κάποιοι φιλούσαν κάπου εκεί, φυσικά ειδοποιούσε τον βασιλέα να μην περάσουν από εκεί οι δικοί του οι στρατιώτες, και γλίτωναν πάντοτε οι Ισραηλίτες. Ο βασιλιάς ο Σύρος άρχισε να ανησυχεί ότι πρέπει να υπάρχουν κατάσκοποι μέσα στο στρατόπεδο το δικό του, οι οποίοι πηγαίνουν και δίνουν αναφορά στους Ισραηλίτες, διότι όλες οι ενέδρες αιματεούντο. Και του λέγουν οι δικοί του οι άνθρωποι: «Βασιλεύ, δεν είναι η αιτία εκεί. Οι Εβραίοι έχουν έναν προφήτη που τον λένε Ελισαίο. Αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Είναι ο ορών, ο βλέπων. Αυτός λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος μας αποκαλύπτει τις ενεργείες μας». Και τότε ο βασιλεύς αποφασίζει να εξουδετερώσει τον προφήτη. Έμαθε σε ποια πόλη βρίσκεται και εκύκλωσε την πόλη να τον συλλάβει και να τον εξουδετερώσει. Το πρωί σηκώθηκε ο υπηρέτης του προφήτου και βλέπει την πόλη κυκλωμένη από στρατεύματα των Σύρων. Μπαίνει μέσα, λέει στον προφήτη: «Αλίμονό μας, άνθρωπε του Θεού, εκύκλωσαν την πόλη οι Σύριοι». Τότε ο προφήτης κάνει μία προσευχή και λέγει: «Κύριε Παντοκράτορ, σε παρακαλώ, άνοιξε τα μάτια του υπηρέτου μου να ειδεί». Και λέει μετά στον υπηρέτη: «Πήγαινε έξω να κοιτάξεις». Βγαίνει έξω η υπηρέτης και βλέπει εις τον αέρα γύρω γύρω από την πόλη πολλά στρατεύματα από αγγέλους έτοιμους προς πόλεμο. Τρόμαξε. Μπαίνει μέσα και λέγει: «Τι είδε?». Λέγει: «Μη φοβάσαι, οι άγγελοι του Θεού μας προστατεύουν». Σας το είπα αυτό, έχει δε συνέχεια. Το ωραίο ξέρετε ποιο είναι? Ότι τον έναν στρατηγόν εκεί τον πήρε ο προφήτης Ελισαίος χωρίς να αναγνωριστεί ο προφήτης και τον πήγε στο βασιλέα. Είναι καταπληκτικό, αλλά δεν λέω πιο πολλά, διότι αυτά τα πούμε στον κύκλο του στομίου στη συνέχεια, και απλώς σας κεντώ την περιέργεια. Αν όμως η περιέργειά σας σας καταβάλει, δεν έχετε παρά απόψε να διαβάσετε το τέταρτο των βασιλείων
και εκεί θα βρείτε πολλά. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα συμβαίνει, αγαπητοί μου, τώρα εδώ και με τον Ιακώ. Γιατί ενεφανίσει το στρατόπεδο των αγγέλων εις τα μάτια του υπηρέτου του προφήτου Ελισαίου? Δια να δοθεί η απάντηση ότι ο Ελισαίος προστατεύεται και δεν πρέπει να φοβείται. Έτσι και εδώ, γιατί είδε το στρατόπεδο των αγγέλων ο Ιακώβ ότι προστατεύεται και δεν πρέπει να φοβείται? Έτσι του δίνει ο Θεός μία ωραία εικόνα: μη φοβάσαι Ιακώβ, θα αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα που σε απασχολεί ο αδελφός. Και τότε ο Ιακώβ απεκάλεσε τον τόπον εκείνον παρεμβολή Θεού αυτή, ότι είναι ο τόπος αυτός παρεμβολή, στρατόπεδο του Θεού. Και ετοιμάζει τώρα ο Ιακώβ την συνάντηση με τον αδελφόν. Είναι μια συνάντηση πολύ έξυπνη. Ενώ παίρνει την πληροφορία από τον Θεόν ότι θα προστατευθεί, παρά ταύτα, αγαπητοί, ο Ιακώβ φοβείται. Ίσως η φόβη του να είναι υπερβολική, ίσως ακόμη να σκέπτεται ότι, χωρίς αυτό να είναι απιστία, ότι ναι μεν ο Θεός θα με προστατεύσει, αλλά πρέπει να λάβω και εγώ τα μέτρα μου. Και αν μεν έτσι σκεπτόμεθα, αυτό είναι πολύ ορθό, διότι ποιος ποτέ θα έριπτε τον εαυτό του σε κίνδυνο και θα έλεγε το επιχείρημα και τι με αυτό, τι έχω εγώ να προσέχω, ο Θεός θα με προστατεύσει? Είναι ορθή αυτή η θέση? Ας το προσέξουμε. Ποτέ μη πούμε ότι ο Θεός θα με προστατεύσει και εγώ δεν λαβαίνω τα μέτρα μου, παίρνω την κούρσα μου και τρέχω με 180 χιλιόμετρα το επιχείρημα. Ο Θεός θα με προστατεύσει. Δεν θα σε προστατεύσει ο Θεός. Πρόσεξε το. Ξέρεις πως θα σε προστάτευε αν έτρεχες 180 χιλιόμετρα? Μόνο όταν έτρεχες για να σώσεις μια ψυχή, επί παραδείγματι, έναν άνθρωπο που τραυματίστηκε, δεν ξέρω τι, τότε μια ανάγκη σε κάνει και τρέχεις. Τότε θα σε προστατεύσει ο Θεός. Αν τρέχεις από ένα ξέρω εγώ, μια επιθυμία σου, τότε πρόσεξε. Είναι εκείνο το ου και εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου, θα σε εγκαταλείψει ο Θεός, δεν θα σε προστατεύσει. Συνεπώς, μάλλον εδώ πρόκειται περί τούτου του θέματος, ότι παίρνει μεν την πληροφορία θείας προστασίας, λαβαίνει όμως και ο ίδιος τα μέτρα του. Είναι πολύ αξιόλογα τα μέτρα του, είναι πολύ έξυπνα, πολύ ευφυή. Ακούσατε, στέλνει αγγελιαφόρους εις την χώρα που έμενε ο Ισάφ. Πού έμενε ο Ισάφ? Έμενε εις την γην Σιήρ, εις χώραν Εδόμ, εις την πετρέαν Αραβία, λίγο έξω από την Αίγυπτον, πολύ μακριά. Πού βρίσκεται ο Ιακώβ? Ο Ιακώβ βρίσκεται εις τον παραπόταμον Ιαβόκ, παραπόταμος του Ιορδάνου ποταμού, συνεπώς βορείος της Παλαιστίνης. Βρίσκεται κάπου 270 χιλιόμετρα μακριά, 270 χιλιόμετρα. Στέλνει αγγελιαφόρους και να πούνει στον Ισάφ τα εξής λόγια. Ακούσατε το. Ούτως ερείτε το Κυρίο μου Ισάφ, ούτως λέγει ο Πέσου Ιακώβ, μεταλάβαν παρόκισα και εχρόνισα έως νυν, και εγένοντο μιβόες και όνοι και πρόβατα και πέδες και παιδίσκε, και απέστειλα αναγγείλε το Κυρίο μου Ισάφ, ή να έβρει ο Πέσου χάριν εναντίον σου. Προσέξτε πως αποκαλεί τον Ισάφ ο Ιακώβ Κύριον. Ήτανε δίδυμα αδέλφια, και αν θέλετε του είχε πάρει και τα πρωτοτόκια, του πήρε και την ευλογία, την μεσιακή ευλογία. Τον αποκαλεί παρά τα αυτά Κύριον. Είναι διπλωματικό αυτό? Πείτε ότι είναι διπλωματικό, αλλά είναι και ουσιαστικό. Ο Ιακώβ έχει μετανοήσει, για τη συμπεριφορά του αυτή. Ειλικρινά έχει μετανοήσει.
όπως και ο Ισάφ, και αυτός θα έχει μετανοήσει με τη σειρά του, και αυτός ειλικρινά. Είναι κάτι που θα το δούμε στη συνέχεια. Αλλά παρά την ειλικρινή του μετάνοια, ο Ιακώβ χρησιμοποιεί και αυτόν τον τρόπον. Ξέρετε, κάποτε όταν δεν είμαστε σίγουροι για τα αισθήματα των άλλων, εμείς μετανοήσαμε, αλλά λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Και τον αποκαλεί Κύριον. Τον δε εαυτόν του τον αποκαλεί δούλον. Θα πείτε λοιπόν εις τον Κύριον μου Ισάφ, ούτως λέγει ο πες σου Ιακώβ. Έτσι λέγει ο δούλος σου Ιακώβ, όχι ο αδελφός σου, ο δούλος σου. Τι? Πήγα στο Λάβαν και εκεί έμεινα πολύ καιρό, εχρόνισα έως νυν. Λοιπόν, απέκτησα πολλήν περιουσία, βόδια, όνους, πρόβατα, πέδας και παιδίσκας, δούλους και δούλας, και έρχομαι τώρα να αναγγείλω εις τον Κύριόν μου τον Ισάφ ότι έρχομαι. Γιατί εδώ αναγγέλει ο Ιακώβ ότι έγινε πλούσιος? Γιατί? Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ότι δηλαδή ο αδελφέ μου Ισάφ, είμαστε δύο αδέλφια, οπωσδήποτε άμα θα άκουγες ότι ο αδελφός σου έρχεται, θα σκέφτηκες, τώρα πρέπει να μοιράσουμε την περιουσία. Αχ, αυτή η περιουσία. Αδελφοί μου, αχ, να έλειπε αυτή η περιουσία. Αυτή η περιουσία. Λοιπόν, θα μοιράσουμε την περιουσία. Αυτό οπωσδήποτε θα σας στεναχωρήσει, γιατί τώρα 20 χρόνια μόνος σου νέμεσε την πατρική περιουσία. Μόνος. Εγώ έλειπα. Αλλά και κάτι άλλο. Αδελφέ μου Ισάφ, κάποτε σου πήρα τα πρωτοτόκια και την ευλογία. Και σύμφωνα με τη συνήθεια, ο πρωτότοκος έπαιρνε διπλή μερίδα. Συνεπώς εγώ θα έπαιρνα τα 2/3 και εσύ το 1/3. Αυτό θα ήρεσε εις τον Ισάφ? Μήπως του ξυπνούσε πάλι μέσα του την μνησικακία, την διεκδικητικότητα, και γυρίζοντας ο Ιακώβ για ένα ακόμη λόγο παραπάνω να τον φωνεύσει? Να, έξυπνα εδώ ο Ιακώβ. Αδελφέ μου, γυρίζω πλούσιος. Σαν να του λέει έμεσα, χωρίς να το πει, δεν έχω να διεκδικήσω τίποτε από την πατρική περιουσία. Γυρίζω τόσο πλούσιος ώστε δεν θα ζητήσω τίποτα. Ή το έξυπνο? Δεν είναι το επίδειξης πλούτου, ή το προφύλαξης. Σπουδαίο. Αλλά γυρίζουν πίσω οι αγγελιαφόροι και τι λέγουν στον Ιακώβ? Ο αδελφός σου όταν άκουσε ότι έρχεσαι, είπε, πηγαίνετε και έρχομαι και εγώ με 400 άνδρας. Όση φορά, σκέφτηκε ο Ιακώβ, άραγε ποιες να είναι οι διαθέσεις του αδελφού μου? Διότι ο ευλογημένος ο Ισάφ δεν είπε ούτε ναι ούτε όχι, ούτε καλά ούτε άσχημα. Άκουσε την είδηση και δεν έδειξε ούτε ευαρέσκεια ούτε δυσαρέσκεια. Τίποτα. Το θέμα ανοιχτό. Ξέρετε, κάποτε όταν οι άνθρωποι δεν απαντούν, δεν δείχνουν τα αισθήματά τους, είναι βασανιστικό. Λες, πώς σκέφτεται τώρα αυτός ο άνθρωπος? Σκέφτεται έτσι ή έτσι? Και του ότι μπορούσε να έρχεται η συνάντηση του Ιακώβ με 400 άνδρας, κακό σημάδι. Θα μας πετσοκόψει. Πώς συμφορά? Πώς θα γλιτώσουμε τώρα, λέγει ο Ιακώβ. Αλλά ο Ιακώβ ήταν ο ευφυής. Στηρίζεται στην προστασία του Θεού, αλλά βάζει και σε ενέργεια το μυαλό του. Και ακούστε τι κάνει αμέσως. Καταρχάς εχώρισε όλο το στρατόπεδό του, το οποίο αποκαλείται λαός, διότι είχε πολύ κόσμο. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν πράγματι ένας εν μετακινήσει λαός, με πολλούς δούλους κλπ. Ξέρετε ότι όταν ο Ιακώβ κατέβηκε στην Αίγυπτο, πολλά χρόνια μετά,
όταν ο Ιωσήφ, ο γιος του, θα έχει γίνει αντιβασιλεύς, η μικρή οικογένεια είναι 75 ψυχές. Αλλά δεν κατέβηκαν 75 άνθρωποι, κατέβηκαν ίσως μερικές χιλιάδες άνθρωποι. Το ξέρετε αυτό? Γιατί ήσαν οι δούλοι, ήταν το προσωπικό. Ο Αβραάμ είχε 318 οικογενείς, μόνον άνδρες. Βάλτε τα παιδιά τους και τις γυναίκες τους, πρέπει να έφταναν τουλάχιστον τους 3.000 ανθρώπους. Πράγματι ήτο ένας λαός. Γι' αυτό λέγονται και πατριάρχοι αυτοί, επειδή είναι αρχηγοί μιας πατριάς, μιας πατρίδος, ενός λαού δηλαδή. Και έτσι χωρίζει τον λαό του σε δύο μέρη, και τους ανθρώπους και τα ζώα, και είπε: εάν ο αδελφός μου έρχεται με κακές διαθέσεις και πέσει με μαχαίρι να σφάξει, τουλάχιστον να σφαγούν η μισή, και εγώ μπροστά, θα ήταν και εκείνος μπροστά στο στρατόπεδο, θα σφαγώ εγώ, θα σφαγεί η μια μου γυναίκα, τα μισά μου παιδιά και τα μισά μου ζώα. Η άλλη μου γυναίκα με τα άλλα μισά παιδιά θα σωθούν, και τα μισά μου ζώα. Γιατί εσκέφθηκε έτσι? Όχι μόνο σαν πατέρας για την οικογένειά του, αλλά και σαν προφητικών πρόσωπων δια τον μέλλοντα Μεσσία. Το μεγάλο θέμα, ο Μεσσίας. Και είπε ο Ιακώβ: εάν έλθει η Σαφ εις παρεμβολήν μίαν και κόψει αυτήν τη σφάξη, έστε η παρεμβολή η δευτέρα εις το σώζεστε. Να σωθεί το άλλο ήμιση ή το έξυπνο αυτό. Αλλά μόλις είπε αυτό και το εσκέφθηκε, κάνει και προσευχή. Ξέρετε, το σχέδιό του δεν εξαντλείται εδώ. Όχι, το σχέδιό του, αγαπητοί μου, είναι ολόκληρο πρόγραμμα με φάσεις. Πρώτη φάση, δευτέρα φάση, τρίτη φάση, τετάρτη φάση, πέμπτη φάση. Αλλά θα τη δούμε στη συνέχεια τη φάση αυτή. Μόνο τώρα να μείνουμε λίγο στην προσευχή του. Το μεγάλο θέμα. Το μυαλό σου ασκόψει όσο θέλει. Να είσαι πανέξυπνος. Σπουδαίο. Μη μείνεις με το μυαλό σου και με τα σχέδιά σου. Κάνε προσευχή. Όσο έξυπνος και να είσαι, εάν δεν έχεις την θεία προστασία, δεν έχεις τίποτα. Έτσι λοιπόν και ο Ιακώβ κάνει προσευχή: ο Θεός του πατρός μου Αβραάμ και ο Θεός του πατρός μου Ισαάκ, Κύριε, Συ ο υπόνημη, απότρεχε εις την γη της γενέσεώς σου και εύσε ποιήσω. Συ που μου είπες, καταρχάς καθορίζει ποιος είναι ο Θεός τον οποίον επικαλείται: ο Θεός του πατέρα του Αβραάμ και του πατέρα του Ισαάκ. Προσέξτε, αυτός ο καθορισμός είναι πολύ σπουδαίος. Ξέρει που προσεύχεται, σε ποιον Θεό προσεύχεται, όχι σε μια ανωτέρα δύναμη. Ικανούστομη από πάσης δικαιοσύνης και από πάσης αληθείας είσαι ποίησα στο παιδί σου. Μ' έχεις χορτάσει από τα αγαθά σου. Εν γάρ τη ράβδο μου ταύτη διεύειν τον Ιορδάνην τούτον, νυνή δε γέγονα εις δύο παρεμβολάς. Κύριε, κοίταξε, με ένα ραβδί πέρασα κάποτε πριν 20 χρόνια τον Ιορδάνη ποταμό, με ένα ραβδί, και γυρίζω τώρα με δυο στρατόπεδα λαό. Εκφράζει την ευγνωμοσύνη του: εσύ μου είπες ότι θα με βοηθήσεις. Λοιπόν, εξελούμε εκ χειρός του αδελφού μου, εκ χειρός Ισαφ, ότι φοβούμε εγώ αυτόν μη ποτέ έλθον πατάξει με και μητέρα επιτέχνης. Τον φοβάμαι τον αδελφό μου, μήπως με σφάξει όλη μου την οικογένεια. Συ δε είπας, εύσε ποιήσω και θύσω το σπέρμα σου ως την άμμο της θαλάσσης ή ουκ αριθμίσετε από του πλήθους. Εσύ είπες και έθεις όλα αυτά ότι θα με προστατεύσεις. Είδατε το περιεχόμενο της προσευχής? Αποτείνεται προς συγκεκριμένων θεών, αναφέρεται στην ευγνωμοσύνη του, προβάλλει το αίτημά του και κατακλείει με την υπόσχεση του Θεού. Τι έκανε ο Ιακώβ? Κατοχυρώθηκε. Τι? Και κοιμήθη εκεί τη νύχτα εκείνη. Έπεσε να κοιμηθεί. Γιατί?
διότι ενεπιστεύθη το σχέδιό του, ενεπιστεύθη την προστασία του και στο χέρι του Θεού. Σήμερα οι άνθρωποι παίρνουν ηρεμιστικά για να κοιμηθούν από τα προβλήματά τους. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν εμπιστεύονται τα προβλήματά τους εις την πρόνοια και την αγάπη του Θεού. Αλλά αγαπητοί μου, πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την μεταπροσεχή Δευτέρα. Καλή Σαρακοστή και να σας ευλογεί ο Θεός.